Nivox Feeling Air. g is here για μία ακόμα παρουσίαση. Άλλο ένα review. Αυτή τη φορά θα δείξουμε από την Nivox e το νέο ποντάκι. Είναι το Nivox Feeling, το AR. AR, πείτε το όπω θέλετε. Είναι αυτό εδώ. Μόλι καταφέρει και κάνει focus. Βρίσκουμε αυτή τη μικρή συσκευή. Πάρα πολύ τίμια και ωραία. Έχει κυκλοφορήσει περίπου εδώ και στου Δύο-τρει μήνε, σε μένα τώρα μου θυμήθηκε να το κάνω review. Λέω τι έχω να κάνω, τι έχω να κάνω, κάτσα να κάνω μια παρουσίαση. Οπότε, μου έχουν έρθει αυτά για την παρουσίαση, με επιλογή δική μου το άσπρο, το λευκό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και το κόκκινο και ένα μαύρο μου τα στείλανε για την παρουσίαση και ένα giveaway που, που πιθανόν να κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, 08 αντίσταση προεκατεστημένη, προεκατεστημένη αέρα, 1000 1000mAh μπαταρία, ναι, 1000 mah με πάρα πολύ καλή διαχείριση μπαταρία. Ε, Θύρα type σε φόρτιση. Πάμε να κάνουμε την τζούρα μα και πάμε να δούμε πώ έρχεται στο packaging, πώ είναι μέσα στη συσκευασία. Τι vapes. Τι vapes. Here. Και πάμε να δούμε το συσκευασία. Μη φύγετε. Πάμε. Και αυτή είναι η συσκευασία του Nivox e Feeling Air. Και βλέπουμε μέσα είναι σε κόκκινο χρώμα. Είναι αυτό εδώ με ήδη προεγκατεστημένη την κάψουλα επάνω. Την αντίσταση όπως θέλετε πείτε. Το συσκευασία θα βρούμε ένα καλώδιο USB Type-C του Type-A για την φόρτιση του πόντ μας. Εδώ θα βρούμε κάποιες πληροφορίες για, τα... για τις αντιστάσεις. Όπως βλέπουμε αυτές οι αντιστάσεις υπήρχαν στο feeling το α1, στο feeling το AX και στο feeling το AR. Και πίσω βλέπουμε αντιστάσεις 0.4, 0.6, 0.8, 0.8 top feeling, δεν τις έχω δει ποτέ, 1.2 και 1.2 top feeling. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η 0.8 προεγκατεστημένη παίζει από 13 έως 16 W είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάποιες πληροφορίες για το ποντ μας το οποίο καλό είναι να τις δείτε. Και να δούμε το ποντάκι μας, είναι αυτό εδώ σε ένα καταπληκτικό κόκκινο χρώμα, πάρα πολύ ωραία βαφή, πάρα πολύ ωραία υφή γενικά. Εδώ βλέπουμε μπροστά το λογότυπο της Nivox, το οποίο είναι engraving, το ίδιο και στην πίσω πλευρά το feeling air, είναι ανάγλυφο δηλαδή επάνω. Εδώ βλέπουμε το cider flow, το οποίο είναι για να ρυθμίζουμε την, τον αέρα μας όπως ακριβώς θέλουμε. Έχει ένα multifactional λεντάκι το οποίο ε, είναι σε χρώμα πράσινο, μπλε και κόκκινο κλασικά με το πράσινο να είναι 60% 100%, το μπλε από 30% έως 70% και το κόκκινο από 0% έως 30% το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να φορτίσουμε τη συσκευή μας. ρατάει ψε για την φόρτιση της συσκευής μας και η κάτω πλευρά δεν έχει κάτι και εδώ είναι η αντίσταση είναι με side filling όπως βλέπετε είναι προεγκατεστημένη 0,8%. Αυτό εδώ είναι που με νοκλεί εμένα λίγο, γιατί την πρώτη φορά ανοίγει τι επόμενε δεν ανοίγει για να μπορέσουμε να γεμίσουμε το υγρό μα με σκόιλ. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 0,4 ω και 1,2. Στην αγορά, εγώ δεν έχω βρει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εγώ σε top feeling, άρα δεν το έχω δοκιμάσει. Αυτό. Ένα πάρα πολύ όμορφο ποντάκι, πάρα πολύ ωραίο. Οι απόψει δικέ σα. Και πάμε πάνω να πούμε την απόψούλα μας. Πολύ σμουθτζούρα, αλλά πάμε να πιάσουμε τα αρνητικά πρώτα, τα cons, λέμε pros and cons, που είπαμε ότι θα πούμε, τα αρνητικά, το οποίο είναι φτωχή συσκευασία. Δηλαδή, αυτή εδώ η συσκευασία, όπω τη βλέπετε, είναι πάρα πολύ μικρή, ναι, μεν, οκ, okay, αλλά δεν έχει μια δεύτερη αντίσταση μέσα. Δηλαδή, οκ, okay, μάλλον πιθανόν η Nivox θέλει να το παρουσιάσει ως ένα ε, τύπου MTL ε, ποντάκι, άρα θα μπορούσε να έχει μια 0.8 και μια 1.2 μέσα, ή μια 0.6 και μια ε, δεν μου άρεσε δηλαδή το ότι δεν είχε μια δεύτερη αντίσταση μέσα στη συσκευασία. Ένα αυτό. Δεύτερο. Η αντίσταση. Η feeling η α1 η τύπου τόσο πάντων αυτή που χρησιμοποιεί ε, είναι η, η α1 την οποία την είχαμε δει και, στο, και σε προηγούμενο στο feeling το παλαιότερο το μοντέλο Οκ, okay, καλή χρυσή, αλλά δεν είναι και η επιτομή τη γεύση. Θα μπορούσαν δηλαδή, επειδή έχουν και άλλε αντιστάσει που χρησιμοποιούν και στα υπόλοιπα μότ, να έχουν ενσωματώσει κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να έχει καλύτερη απόδοση γεύση. Εγώ, βέβαια, στην ε, καθημερινότητά μου χρησιμοποιώ τη 04, την οποία έχει πολύ καλύτερη γεύση, είναι αυτή εδώ. Ε, ναι, μεν δουλεύει σε περισσότερα Watt, Ναι, μεν καταναλώνει λίγο περισσότερη μπαταρία, αλλά δίνει καλύτερη γεύση λόγω του μεσκόλ και οι δύο μέσα έχουν, αλλά δίνει πολύ πιο διάκριτη γεύση. Πάμε τώρα στα θετικά. 1000 μιλιαμμπερ μπαταρία. Ναι, μεν ξέρω ότι θα μου πείτε είναι μικρή για τι μέρε μα, συγκριτικά με τα πόδια τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία έχουν πολύ πιο μεγαλύτερε μπαταρίε. Ναι, αλλά έχει να κάνει με την πλακέτα. Η συγκεκριμένη πλακέτα κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση ρευμάτων και ω προ την κατανάλωση τη μπαταρία, αλλά και στην τσούρα την οποία θα σου δώσει. Άρα, ε, εμένα μου βγάζει σχεδόν όλη μέρα. Κάκα τα ψέματα, κανεί μα όμω δεν έχει μια συσκευή μαζί του για να ανησυχεί τόσο πολύ. Θα σου βγάλει το 90% τη μέρα σου. Άνετα. Άντε να έχει το 0,4 και να σου βγάλει λίγο λιγότερο. Μικρή διαφορά, πιστέψτε με. Άρα είναι πάρα πολύ καλό. Γρήγορη φόρτιση. Δηλαδή, δεν έχω μετρήσει χρονικά, αλλά το κουμπώνω πάνω στο Type-C και φορτίζει αρκετά γρήγορα. Ε, λαμπάκι μπροστά λιχνία για να μπορέσουμε να βλέπουμε πόση μπαταρία υπολοιπόμενο έχουμε με τρει διαφορετικέ ενδείξει για να ξέρουμε πότε φτάνει στο τέλο τη. Αυτό. Ο αέρα είναι στο, στα πλάγια. Δηλαδή, προσέξτε με το καλύψετε. Από... Να, τα Τα θετικά του ε, αυτά. Σε τρία ωραία χρωματάκια το έχω εγώ. Άσπρο, κόκκινο και μαύρο. Να δείξουμε και τα, και τα δύο αυτά εδώ που είναι σε κόκκινο και σε μαύρο. Και το άσπρο από δίπλα. Είναι πάρα πολύ ωραία η συσκευή. Είναι μικρή. Αλλά α πούμε, εγώ π.χ. θα προτιμούσα στην προηγούμενη το feeling το AR, το, το feeling το 2 το οποίο είχαν βγάλει αυτό το οποίο είχε αντίστασάρα. Αυτή εδώ λοιπόν η αντίσταση είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει η Νίβοξ μέχρι στιγμή. Πάρα πολύ ωραίο, παρόλο που και αυτό έχει αυτοματιτζούρα και κουμπάκι, πολύ πιο καλύτερη μπαταρία. Οκ, okay, πάμε σε μια άλλη κατηγορία πόντο όμω, έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία, πιο φαρδί και αυτά. Οπότε σήμερα μιλάμε για το feeling το AR. Τίμιο, ωραίο, σε μια πάρα πολύ καλή και προσιτή τιμή. Οπότε δεν έχετε να χάσετε κάτι. Δοκιμάστε το και See Like, subscribe, share. Ε, ένα comment αφήστε από κάτω αν το έχετε δοκιμάσει. Αν σα ενδιαφέρει, αν το είδατε ενδιαφέρον. Γενικά, αν σα κέντρισε το ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον όπω και να έχει. Και σε τι χρώμα το έχετε πάρει. Και θα κάνουμε και ένα giveaway τι επόμενε μέρε στο live stream κάθε Τρίτη. Ε, Στην γιατί ήταν παλιά. Το... Ε, αυτό το έστωμα που κάνω κάθε Τρίτη. See here. See you next time, bitches. Τα λέμε την επόμενη φορά.